Κυρίες αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν ένα νέο άτομο να εκτεθεί σε συμπεριφορές διαδικτυακού εκφοβισμού, είτε ως θύμα είτε ως θήτης, είναι η βίωση έντονων συναισθημάτων, όπως η συναισθηματική πλήξη, ο θυμός, η απόγνωση, η μοναξιά, η ανάγκη για προσοχή, η ανάγκη επιβολής δύναμης, ακόμα και η αντεκδίκηση λόγω πρώτερης δικής του θυματοποίησης από άλλο άτομο. Τόσο οι προβληματικές σχέσεις στο οικογενειακό περιβάλλον, όσο και μια ευρύτερη κοινωνική δυσλειτουργικότητα του ατόμου σε φιλικό ή και σχολικό επαγγελματικό επίπεδο, αποτελούν υπόστρωμα πυροδότησης τέτοιων αντικοινωνικών συμπεριφορών. Λιγότερο συχνό, μα εξίσου σημαντικό κίνητρο μπορεί να είναι η ευχαρίστηση πρόκλησης πόνου από ένα άτομο σε ένα άλλο, με σκοπό απλά την ψυχαγωγία του θήτη. Σημάδια που μαρτυρούν ότι το παιδί έχει πέσει θύμα cyberbullying. Για πολλούς γονείς, ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι εντελώς άγνωστος ως βίωμα και κατά συνέπεια είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρίσουν τα σημάδια και να τον αντιμετωπίσουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές που να αποδεικνύουν ότι το παιδί έχει πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού. Υπάρχουν όμως πολλά μικρά σημάδια που πρέπει να μας βάλουν στη διαδικασία να υποψιαστούμε ότι κάτι συμβαίνει. Είναι μυστικοπαθής με τις ηλεκτρονικές συσκευές του. Παρόλο που κανένα παιδί δεν θέλει οι γονείς του να κοιτάζουν τα μηνύματά του, αν το παιδί σας ξαφνικά γίνει πιο προστατευτικό με τη συσκευή του, τότε αυτή η συμπεριφορά είναι κόκκινη σημαία. Να θυμάστε ότι η προστατευτικότητα δεν θα εκδηλωθεί κρύβοντας τη συσκευή, αλλά συνήθως το παιδί αρχίζει να είναι μυστικοπαθής για το τι κάνει διαδικτυακά. Εμφανίζεται αναστατωμένο μετά από ενασχόληση με την ηλεκτρονική του συσκευή ή σταματά απότομα οτιδήποτε κάνει στο διαδίκτυο μόλις μπαίνετε στο δωμάτιό του. Ελέγχει διαρκώς τη συσκευή του. Το να δαπανά το παιδί πολλές ώρες στο διαδίκτυο ίσως είναι κάτι σύνηθες, κυρίως στην εφηβική ηλικία. Αν όμως φαίνεται απρόθυμο να αποχωριστεί τη συσκευή του έστω και για λίγη ώρα, τότε αυτό θα πρέπει να σας προβληματίσει και ίσως θα ήταν καλό να ρωτήσετε το παιδί αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Έχει ακραίες διαθέσεις. Στην εφηβική ηλικία, οι διακυμάνσεις στην διάθεση του παιδιού είναι κάτι σύνηθες. Αν όμως παρατηρήσετε να εκδηλώνει συχνά ακραίες διαθέσεις, καλό θα ήταν να σκεφτείτε και το ενδεχόμενο ότι συμβαίνει κάτι άλλο και να αναζητήσετε ένα διακριτικό τρόπο για να το ρωτήσετε. Δεν θέλει να πάει στο σχολείο. Μια παρατεταμένη άρνηση του παιδιού να πάει στο σχολείο είναι καμπανάκι συναγερμού. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, το 40% των παιδιών που πέφτουν θύμα εκφοβισμού εκφράζουν την επιθυμία να σταματήσουν να πηγαίνουν σχολείο σε μια προσπάθεια να προστατευτούν από τους συμμαθητές θήτες. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, για να δικαιολογήσουν την απουσία τους, επικαλούνται φανταστικές ασθένειες.